Πάμε να συνομιλήσουμε λίγο με τον πρόεδρο του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Κύριε Μακράκη. Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, επίσημη πρώτη των δοκιμαστικών σήμερα. Ακριβώς. Κατά μία έννοια, μπήκαμε εκπαιδευτικοί σήμερα στη διαδικασία να ανοίξουμε το WebEx, τις αίθουσές μας, τις διαδικτυακές πλέον. Εξελίχθηκαν ομαλά τα πράγματα σήμερα. Ωστόσο, υπάρχουν μια σειρά προβλήματα και ζητήματα τα οποία που έχουν ανακύψει με την έλλειψη προετοιμασίας από τη στιγμή που την Παρασκευή, το Σάββατο, ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Εκεί είναι μια σειρά ζητήματα που αφορούν την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και αρκετά ζητήματα όσον αφορά το ότι η ίδια η διαζώσης δασκαλία προφανώς είναι αναντικατάστατη σε σχέση Σωστά. με αυτό που θα ζήσουμε από Δετάρτη και την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Να τα δούμε λίγο τα πράγματα αναλυτικά, συγκεκριμένα, τι έγινε σήμερα. Ακριβώς. Σήμερα, καταρχάς, όπως είπαμε και προηγουμένως, έγινε πολλές εκπαιδευτικές, πολλές σχολικές μονάδες προέβησαν σε συνεδριάσεις των Συλλόγων Δασκόντων, ναι. προκειμένου σιγά σιγά να αναδιαμορφώσουν το πρόγραμμα το διαδικτυακό πλέον, το οποίο θα είναι τελείως διαφορετικό και προσαρμοσμένο στα μέτρα της τηλεεκπαίδευσης. Μπήκαν στη διαδικασία μιας πρόβας όσον αφορά τις διαδικτυακές αίθουσες. Σήμερα αρκετοί γονείς ήρθαν στη σχολική μονάδα με τα μέτρα ασφαλείας και έπειτα από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς, διότι καταλαβαίνετε ότι ήταν μια απόφαση η οποία δεν άφησε χρόνο προσαρμογής στους εκπαιδευτικούς να δώσουν κάποια προσωπικά αντικείμενα στα παιδιά και από τα απαραίτητα σχολικά εγχειρίδια που μένουν στο σχολείο κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών. Έτσι δόθηκε λοιπόν και στους γονείς η δυνατότητα αυτή να έρθουν να πάρουν κάποια αντικείμενα των μαθητών. Και ένα βασικό, το ότι προσπαθούμε οι εκπαιδευτικοί από το Σαββατοκύριακο ξεκινώντας να καταγράψουμε τις ελλείψεις και τις αδυναμίες που έχουν μαθητές, άρα και το οικογενειακό πλαίσιο από πίσω, όσον αφορά τον υλικοτεχνικό. Είναι εφικτό, κύριε Μακράκη, να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί μιλάμε για προβλήματα στην πλατφόρμα, αλλά δεν εστιάζουμε στο πρόβλημα αν ένας μαθητής έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σύνδεση στο ίντερνετ. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που λαμβάνουμε και τα μηνύματα των εκπαιδευτικών, την Τετάρτη δεν θα υπάρχει αυτό που εμείς επιθυμούμε και επιδιώκουμε ως παιδαγωγοί και ως εκπαιδευτικοί, δηλαδή την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Και οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Ένας λόγος είναι το ότι μια οικογένεια μπορεί να μην διαθέτει καν πρόσβαση στο διαδίκτυο και υπάρχουν αυτά. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Σε αυτή την περίπτωση θα βρεθεί η λύση? Υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Η λύση που θα δοθεί είναι καθαρά στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών να προσπαθήσουν με κάποιο τρόπο να έρθουν σε επαφή με τους μαθητές. Τα παιδιά ενδεχομένως με μία απόσταση να έρθουν στα σχολεία που μπορεί να διαθέτει ένα και δύο υπολογιστές, προκειμένου να έχουν αυτή την πρόσβαση στην τηλεεκπαίδευση. Διαφορετικά, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, λίγες ώρες δηλαδή πριν ξεκινήσει, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που η πολιτεία δεν έχει πάρει έγκαιρα μέτρα προηγουμένως, δεν μπορεί να δοθεί. Δηλαδή, κύριε Μακράκη, θα δούμε μαθητές δημοτικού οι οποίοι θα σπέβδουν στα σχολεία προκειμένου να συνδεθούν σε ένα υπολογιστή για να συμμετέχουν στην τηλεεκπαίδευση? Προσέξτε, δεν υπάρχει αυτή η οδηγία. Έτσι, ναι. Αλλά λέω ότι και δεν μπορεί να γίνει αυτό σε εκτεταμένο πλαίσιο. Γιατί υπάρχουν και σαφείς οδηγίες από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο, θέλω να πω ότι ο εκπαιδευτικός θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο, αναλόγως τις συνθήκες και τις διομορφίες της κάθε περιοχής, διότι μιλάμε για σχολεία είτε είναι απομακρυσμένα σε ορεινές περιοχές, είτε μιλάμε και σχολεία ακόμα και προβλήματα που υπάρχουν στην αστική ζώνη. Οι διαφορές ανάμεσα στην τηλεεκπαίδευση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποιες είναι? Είναι ότι μιλάμε για μικρά παιδιά, μιλάμε για ηλικίες από 4, διότι και τα νηπιαγωγεία θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, μέχρι και 12 ετών. Καταλαβαίνετε ότι ειδικότερα τα μικρά παιδιά 4 έως και 7-8 ετών, ενδεχομένως και όλα τα παιδιά, θα πρέπει να έχουν ένα γονέα
πάνω από τον υπολογιστή. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι κάθε εκπαιδευτικός διαθέτει διαφορετική διαδικτυακή αίθουσα. Επειδή λοιπόν θα ακολουθηθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως αποτυπώνεται και στο ρολόγιο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, δηλαδή στη διαδικασία της διαζώσης εκπαίδευσης, την πρώτη ώρα που ενδεχομένως έχει γλώσσα το παιδί, θα πρέπει να μπει σε ένα συγκεκριμένο σύνδεσμο. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει υποστήριξη από το γονέα. Την δεύτερη διδακτική ώρα, που μπορεί ενδεχομένως να έχει κάποιο άλλο μάθημα, θα πρέπει να μεταφερθεί σε άλλη αίθουσα διαδικτυακή. Επομένως, χρειάζεται ένας γονέας πραγματικά, και υπάρχουν πάρα, γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλές τυχές και πάρα πολλά προβλήματα που θα υπάρξουν. Γι' αυτό το λόγο επισημαίνουμε και υπογραμμίζουμε ότι η διαζώσιμη εκπαιδευτική διαδικασία είναι αναντικατάστατη. Και, βέβαια, και γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε να ολοκληρώσω αυτό το κομμάτι, βέβαια, γι' αυτό το λόγο σήμερα πρέπει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβουν όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, προκειμένου όταν ανοίξουν τα σχολεία, πάρθει αυτή η απόφαση, να υπάρξουν εκείνα τα μέτρα που να τα καθιστούν ασφαλή και να μην ξαναπεράσουμε σε ένα ξανά νέο ενδεχόμενο της σήματος του σχολικού μονάδου. Η όλη βέβαια αυτή η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, κύριε Μακράκη, πηγαίνει πίσω και την διαδικασία τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, διότι υπήρχαν πάρα πολλές εκπαιδευτικές ανάγκες τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν είχαν γίνει προσλήψεις παράλληλης στήριξης, που ήταν πάρα πολλά τα κενά και εδώ στο νομό Ηρακλείου, σε τριψήφιο αριθμό μάλιστα. Και αυτές οι προσλήψεις πάνε πίσω από τη στιγμή που σταματάει και η διαζώσιμη διαδικασία. Ελπίζουμε να είναι σύντομος ο χρόνος, διότι ο εκπαιδευτικός χρόνος και το εκπαιδευτικό πλαίσιο κάτω από το οποίο γίνεται η εξαποστάσεως διαδικασία δεν θα είναι το ίδιο αποτελεσματική, και δυστυχώς με τα μηνύματα που λαμβάνουμε, και σας είπα προηγουμένως για την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, είτε αυτό αφορά μαθητές αλλά και ενδεχομένως και εκπαιδευτικούς, γιατί και οι εκπαιδευτικοί είναι γονείς και θα πρέπει να διαθέσουν προσωπικούς υπολογιστές και για τα παιδιά τους που την ίδια στιγμή θα κάνουν μάθημα, θα οξύνει τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες. Γι' αυτό φοβούμαστε και γι' αυτό λέμε ότι μακάρι να είναι σύντομος αυτός ο χρόνος, κύριε Μακράκη, που θα δοθεί στην εξαποστάσεις. Με αυτές τις τρίμηνες συμβάσεις ελαίου κορονοϊού, είχαν προλάβει οι συνάδελφοί σας να τοποθετηθούν? Υπήρξαν προσλήψεις όσον αφορά τις τρίμηνες συμβάσεις, διότι αυτοί οι συνάδελφοι καλύπτουν ανάγκες εκπαιδευτικών που ανήκουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων. Ναι. Το προηγούμενο διάστημα δηλαδή έγιναν προσλήψεις αυτού του τύπου συμβάσεων. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι δεν βοηθούν και στην πράξη αυτοί οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα μπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερο? Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουμε σε κάθε σχολική μονάδα να αξιοποιηθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δυστυχώς και τα μέσα που διαθέτουμε ή τα μέσα που μας δίνει το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι τέτοια τα οποία να μιλάμε για όσο δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματική εξαποστάσεως εκπαίδευση. Και μην ξεχνάμε, και πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη, ότι είναι πολιτική απόφαση, καθώς υπάρχει αδυναμία του σχολικού δικτύου, το οποίο δεν αναβαθμίστηκε και δεν εξυγχρονίστηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για να σηκώσει το βάρος της ταυτόχρονης διδασκαλίας όλων των μαθητών, είτε της πρωτοβάθμιας είτε της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διότι τα παιδιά θα παρακολουθούν τις μεσημεριανές ώρες, που δεν συνεπάγει τότε και αυτός είναι ο πιο δημιουργικός χρόνος για τα παιδιά. Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Καλά.